εκμεταλλευόμασταν με κακό φορολογικό καθεστώς, με γραφειοκρατία, επί Οθωμανών. Δεν υπήρχαν κράτη Αθηνών, δεν υπήρχαν φορολογικά, αλλά η Θεσσαλονίκη ανθούσε. Γιατί η γεωγραφία δεν αλλάζει. Αν λοιπόν θελήσουμε να ξανακάνουμε κάτι σε αυτή την πόλη, θα πρέπει καταρχήν να δούμε ότι ο ζωτικός μας χώρος είναι τα Βαλκάνια, η Τουρκία, και το επιχείρημα, ο τρόπος για να το πετύχουμε, δεν είναι η ομαδική εξωστρέφεια. Ποτέ δεν υπήρχε. Ήταν η ατομική εξωστρέφεια, ήταν το ότι θεωρόταν κοσμοπολίτικη πόλη η Θεσσαλονίκη, κάτι που σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε για τα τελευταία 50-60 χρόνια. Και ήταν κοσμοπολίτικη γιατί είχε ένα μείγμα πληθυσμών και ένα μείγμα επιρροών. Μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό? Μπορούμε να ξανανοίξουμε το λιμάνι, να γίνει το λιμάνι όλης της Βαλκανικής? Ο σιδηρόδρομος να γίνει η πραγματική μεταφορά? Οι άνθρωποι να μετακινούνται άνετα όπως μετακινόταν τόσα χρόνια? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό ξαναζούμε. Ξαναγίναμε ένας ενιαίος χώρος με τα Βαλκάνια και έχουμε άμεση πρόσβαση στην Ανατολή. Και όσο για το τι, δεν πάρηκαμε ποτέ τίποτα. Πάντα διακινούσαμε. Εισάγαμε ευρωπαϊκά εμπορεύματα, αντιπροσωπεύαμε Ευρωπαίους σε όλη την Εγγύη Ανατολή και ήμασταν η πρωτεύουσα της Εγγύης Ανατολής. Για τους νεότερους που δεν θυμάται, η Εγγύης Ανατολή είναι τα Βαλκάνια και η Τουρκία. Γι' αυτό και η Μέση Ανατολή εκεί. Λοιπόν, μπορούμε να ξαναγίνουμε η πύλη της Εγγύης Ανατολής? Ευχαριστώ.